και έφυγαν. Έχουμε κίνηση για τη δεύτερη υποδρομή. Αρκετές θέλουν να διεκδικήσουν την πρωτοπορία. Από την εσωτερική θέλει Πικαντήλο το νούμερο 6. Έρχεται εξωτερικά η Μις Πέγγι και ανάμεσά του η Ματίλντα Σλό. Πικαντήλο είναι τελικά το άλογο που οδηγεί. Δίπλα τη η Ματίλντα Σλό. Πιο έξω τρέχει δεύτερη-τρίτη ρόδα η Μις Πέγγι. Ενώ στη συνέχεια είναι Λέιδη Καπουτσίρ και στι δύο τελευταίε θέσει η Περσεφόνη και η Μις Αγίφ. Πάντα μπροστά η Πικαντήλο, αλλά δίπλα του ακριβώ Μις Πέγγι. Και το νούμερο 5, Ματίλντα Σλό, ανάμεσά τους. Έχουν πάρει περίπου στα 3 μήκη, 3,5 από την επόμενη, η οποία είναι η Lady Καπουτσίν και πίσω από αυτήν είναι η Περσεφόνη. Την τελευταία θέση, Μις Αγίφ. Τρεις στο κεφάλι, λοιπόν, με τη Ματίλντα Σλό να οδηγεί και να συγκαλπάζει με Ματίλντα Σλό και με Μις Πέγγι. Θέλει να καλύψει έδαφος η Lady Καπουτσίν, τρέχοντας λίγο εξωτερική, αλλά τώρα έχει καλύψει αρκετά. Και φτάνει κοντά στο 1,5 μήκος από τις τρεις προπορευόμενες. Πικαντήλο πάντα από μέσα. Ματίλντα Σλό και Μις Πέγγι. Βελτιώνεται συνεχώς και η Lady Καπουτσίν. Ματίλντα Σλό που επιτίθεται στην Πικαντήλο. Ενώ ανέβασμα κάνει και η Μις Πέγγι. Τρεις για την νίκη διεκδικούν. Ματίλντα Σλό δείχνει δυνατή και περνάει τώρα. Ενώ έρχεται δυνατά και η Μις Πέγγι. Αλλά προσπαθεί και η Μις Αγίφ. Εδώ που η Ματίλντα Σλό δέχεται επίθεση από τη Μις Πέγγι. Μις Πέγγι έχει πολλές δυνάμεις και θέλει να περάσει. Μις Πέγγι και Ματίλντα Σλό. Μις Πέγγι θα πάρει τη νίκη. Ναι, και δεύτερη θέση Ματίλντα Σλό, τρίτη Μις Αγίφ και τέταρτη Πικαντήλο. Όπως είπαμε, η Μις Πέγγι που έψαχνε τη νίκη, Πέτρο, βρήκε σήμερα 1400 μέτρα. Άμα δεις τον Εντιόν πως είναι πάνω, τρέχει τρίτη ρόδα. Να, του βλέπουμε εδώ, 4-5. Πολύ ωραίο στο πκαρέ. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας, εδώ που δείχνει καθαρά τη νίκη της Μις Πέγγι. Μις Αγίφ, κάλυψε έδαφος. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε εδώ με τον κύριο Κουτσουβέλη. Συγχαρητήρια. Η Μις Πέγγι πήρε τη νίκη που έψαχνε εδώ και καιρό. Εξαργύρωσε την φόρμα της και ήταν και σε έναν όμιλο που ήταν στα μέτρα της. Είχε τις ικανότητες. Ναι, καλησπέρα κιόλας. Η Μις Πέγγι όντως τον τελευταίο καιρό αναζητά επίμονα τη νίκη της. Τρέχει πολύ καλά, πιστεύω, και σήμερα μας δικαίωσε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον αναβάτη μου και σε όλο το προπονητικό team και στον αναβάτη που στο τέλος έκανε αυτό που έπρεπε, που όπως ο Εντιόν ξέρει.